Τώρα ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό σε Λούνα Πάρκ. Αυτή τη φορά στον Οροπό έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύνδεση με την Έλενα Χελβατζόγλου. Τι συνέβη? Καλησπέρα Μάρκο, και θα σας δείξουμε τώρα το Λούνα Πάρκ και συγκεκριμένα το τραμπολίνο που ένα αγοράκι μόλις 6 ετών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έπεσε κάτω με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Όπως κατήγγειλαν οι γονείς του, υπήρχε ένα κενό ανάμεσα στο πανί και στο τραμπολίνο και στο στήριγμα που υπήρχε γύρω-γύρω. Τώρα, ποιος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των μηχανημάτων αυτών? Ο εκάστοτε επιχειρηματίας, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος. Εμείς μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Οροπού, τον κύριο Γιώργο Γιασιμάκη, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό και του ανέφεραν πως αποφασίστηκε το μερικό σφράγισμα του Λούνα Πάρκ, το οποίο συνεπάγεται το να κλείσει το τραμπολίνο. Αυτομάτως, ο Δήμαρχος συγκάλεσε σύσκεψη με τους αρμόδιους και κανόνισαν να γίνει αυτοψία από τις υπηρεσίες του Δήμου και εντόπισαν πως υπάρχουν κάποια επιπλέον προβλήματα. Σήμερα συντάχθηκε η έκθεση αυτοψίας, η οποία θα σταλεί την επόμενη ώρα στον ιδιοκτήτη. Να τονίσουμε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι αδειοδοτημένη. Πρόκειται για μία άδεια, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο για 3 μήνες και προϋποθέτει επιχειρηματίες να καταθέτουν έναν φάκελο με ένα τοπογραφικό, το πού είναι η επιχείρηση, το πού θα μπουν τα όργανα, ενώ παράλληλα δίνουν και τα πιστοποιητικά των οργάνων και μία βεβαίωση του μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή εγκατάσταση. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι γονείς εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς μας ανέφεραν ότι δεν αισθάνονται πλέον ασφάλεια να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα Λούνα Πάρκ και ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης. Σε ευχαριστούμε, Έλενα Χελβατζόγλου.